Έχω πολλή αγωνία για τα επόμενα λεπτά, γιατί θα συναντήσω δύο ανθρώπους με τους οποίους για πάρα πολλά χρόνια συνυπήρξαμε τηλεοπτικά. Στη συνέχεια, ο καθένας ακολούθησε το δικό του δρόμο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι το υγιές, αυτό είναι το ωραίο, αυτή είναι η εξέλιξη. Είχαμε πρεμιέρες τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε την πρεμιέρα της νέας εκπομπής του Θέμου Ρίγα, του Bake My Day, όπου όπως μας είπε στο κατηδίαν, θα φτιάχνει λέει πολύ διαστημικά επιστημονικά γλυκά. Θα δούμε τι θα κάνει. Και είχαμε πρεμιέρα βέβαια στην αρχή της φετινής σεζόν, της νέας εκπομπής του Στέλιου Ζερβού, Βραδινές Ιστορίες. Κάτι που αγαπά πάρα πολύ να κάνει είναι να μιλάει, να κουβεντιάζει, να ακούει τους άλλους ανθρώπους τι έχουν να του πούν. Και τώρα κι εγώ θα πάω στο πλατό του να κάτσω, αυτοκαλέστηκα, για να δω τι κάνει φέτος, πώς το κάνει και πόσο χαρούμενος είναι που το κάνει και μετά να τον πάρω να πάμε τσάρκα και στο πλατό του Θέμου Ρίγα. 2-1 σε αυτό το μέρος. Πάμε στα γόρια μας. Your gift just keeps on giving. Να μπω. Θα τα πείτε. Θα σα πω, τα πάμε. Γεια! Έλα να κάνουμε αγκαλιές και φιλιά. Καλώς ήρθες στο σπίτι μου. Καλώς σας βρήκα. Να κάτσω, Καθίστε, παρακαλώ. Α, είναι στρασωτό. Είναι ένα και, των γιορτών. Και πολύ άνετο και αναπαυτικό. Για να δεν δω. Είναι. Α, τι ωραία. Εδώ θα έρχομαι. Τι κάνεις, Στέλια μου? Είμαι μια χαρά. Εδώ. Απολαμβάνω τη θέα της πόλης. Πόσο φαίνεται το σπιτικό σου, το βραδινό και το εντός αυτή τη φορά? Τελικά διαπιστώνω όσο περνάει ο καιρός ότι ήμουν άνθρωπος της νύχτας. Τι σε βοήθησε να το καταλάβεις αυτό? Οι καλές συζητήσεις που κάνω με τους ανθρώπους που υποδέχομαι εδώ, σε αυτό το μικρό loft. Πώς και δεν το είχες. Εγώ έτσι που σε ξέρω, ξέρω ότι σου αρέσουν και οι εκδρομές αλλά και οι συνεντεύξεις. Οπότε μάλλον έδωσες χρόνο πρώτα στο ένα και μετά στο άλλο. Ήταν ιδέα του καναλιού, βασικά. Ναι, κάτι και... έχουν δει όμως εσένα για να στο ζητήσουν. Ναι, και είχαν δίκιο. Μια χαρά εξελίσσεται και το παλεύουμε για να γίνει ακόμα καλύτερο. Εσύ όταν σου ανακοινώθηκε αυτή η ιδέα, πώς ένιωσες ότι... Ωραία, καινούργια πρόκληση, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει? Ξαφνιάστηκα αφενός, αλλά είμαι στρατιώτης. Όταν μου ζητήσει κάτι το κανάλι, πολύ σοβαρά το σκέφτομαι και για μένα αυτές οι προκλήσεις είναι και αν θέλεις άλλο ένα στοίχημα και κάνει πιο ουσιαστική και ενδιαφέρουσα τη δουλειά μου. Mm. Και ήθελα έτσι να διαφορετήσω, επειδή εκπομπές συνεντεύξεων κάνουμε πολλοί άνθρωποι, κάνεις κι εσύ. Όλοι μας κάνουμε συνεντεύξεις. Ναι, ήθελα λίγο να διαφοροποιηθεί, να έχει ένα άλλο στοιχείο, μια άλλη αισθητική. Και λίγο το σκεφτήκαμε, το δουλέψαμε, βάλαμε κάποιες προσθήκες και έτσι όπως σιγά σιγά χτίστηκε, τώρα που ο κόσμος το έχει δει, πέρα από τη δική μου γνώμη, ακούει και τα δικά του σχόλια και αρέσει. Ναι, νομίζω αρέσει. Είναι πάρα πολύ στέλιος όλο το... Το κόνσεπτ, νομίζω ότι μαζί με την Ιώνα που φτιάξατε το πλατό, έχει πιάσει και... ακριβώς αυτό που είναι δικό σου στοιχείο, η αισθητική σου και έχει αποτυπωθεί. Ναι, θα μπορούσες να ζήσεις εδώ. Είναι άνετα. Είναι διαχειρός Ιωάννας Δημητρίου. Mm. Αυτό το loft με θέα την πόλη, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρεις πολύ καλά ότι όταν έχεις ένα ωραίο πλατό, προδιαθέτεις πάρα πολύ θετικά τον καλεσμένο σου. Εσύ νιώθεις, παιδί μου, καλά. Ναι, χαλαρώνει όμως το καλεσμένο σου. Βέβαια. Και όταν είναι χαλαρός, μοιραία ανοίγεται. Και μοιραία σου λέει και πράγματα που ίσως δεν έχει ξαναπεί δημόσια. Εσύ αυτό το κάνεις. Το έχεις σαν στοιχείο. Δηλαδή, γνωρίζοντας τόσα χρόνια, αλλά και βλέποντας σε, παρακολουθώντας σε να κάνεις συνεντεύξεις, σου είναι πάρα πολύ φυσικό να κάτσεις πίσω και να ακούσεις απλά τον άλλον. Για ένα δημοσιογράφο είναι σημαντικό πράγμα σε μια συνέντευξη αφενός να ακούει, για να έχει μια ροή συνέντευξη. Και εγώ αυτό που νομίζω ότι έχω, βγάζω μια ηρεμία στον άλλον. Αυτοί οι χαμηλοί τόνοι τον βοηθούν να ξεδιπλωθεί. Και έτσι σε μοιραία σε εμπιστεύεται. Θα σου κάνω τώρα και τις τυπικές ερωτήσεις, δεν μπορώ να με τις κάνω. Ποιες είναι αυτές? Ποιον ξεχωρίζεις από αυτούς τους ανθρώπους που έχεις προσκαλέσει φέτος στις Βραδινές Ιστορίες και έχετε κάνει ωραίες κουβέντες? Ποια ήταν αυτή η ιστορία που σε ακούμπησε πάρα πολύ και ίσως λειτουργήσε και λίγο αναπάντεχα
μέσα σου ή μπροστά στα μάτια σου. Δεν περίμενες ότι θα εξελισσόταν μία ναι, συνέντευξη. Δεν είναι μία και δύο, αλλά ξεχωρίζω δύο-τρεις. Ήταν συγκλονιστική η Ζωέλη Λοπινό, η πολύ γνωστή και αγαπημένη συγγραφέας. Είναι πολύ, νομίζω, δύσκολο να μεγαλώνεις ως ξένη σε μια ξένη χώρα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γαλλία, αλλά ήταν πάντα Ρωμιά, Ελληνίδα. Ήταν ένα παιδί που δεν αγαπήθηκε από τους γονείς του και από πολύ τρυφερή ηλικία, από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ήθελε να πεθάνει. Το να συμφιλειωθείς και να κερδίσεις τη ζωή ήταν, νομίζω, μια συγκλονιστική μαρτυρία που δεν την είχε ξαναπεί τηλεοπτικά. Στέλιο. Α, συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Και μετά άλλες μαρτυρίες. Είναι ένα κορίτσι που γνώρισα εθελόντρια στο Εύσο με τον καρκίνο. Μεγάλωσε τα παιδιά της, έφυγαν από το σπίτι για σπουδές και δουλειά και είχε μια ψιλοκατάθλιψη και τότε ο καρκίνος της χτύπησε την πόρτα. Τον αντιμετώπισε πάρα πολύ ψύχρεμα και γενναία και τώρα βρήκε ένα καινούριο σκοπό. Της έκανε ένα δώρο αυτή η ασθένεια που άλλους τους φοβίζει και τους παγώνει. Έγινε εθελόντρια και έτσι άλλαξε η ζωή της. Τώρα που είναι καλά. Γιατί επιλέγεις τους συγκεκριμένους ανθρώπους? Γιατί νομίζω η ζωή δεν είναι ροζ, δυστυχώς. Έχει και τις σκοτεινές τις πλευρές. Αν έχεις τα κότσια μέσα από αυτά που σου δίνει η ζωή, τις δυσκολίες, να βρεις την πορεία προς το φως, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει δημόσια και νομίζω ότι είναι μια αλήθεια που σπάει τα στερεότυπα του γυαλιού και της τηλεόρασης, που αγγίζει τον τηλεθεατή στην ψυχή του, που του δείχνει ένα δρόμο. Σε ιντριγκάρει περισσότερο αυτό ή να έχεις ένα πολύ γνωστό και πολύ λαμπερό πρόσωπο απέναντί σου και να του κάνεις πάρα πολύ προσωπικές ερωτήσεις, ας πούμε, και να βγάλεις προς τα έξω πράγματα που ίσως ποτέ δεν έχει πει, δεν έχει μοιραστεί με το κοινό. Και τα δύο είναι ωραία. Αλλά εδώ, στην Κρήτη, δεν έχουμε ένα star system. Οπότε είναι πιο εύκολοι οι άνθρωποι κανονικοί της διπλανής πόρτας. Αλλά και άνθρωποι που είναι γνωστοί και καταξιωμένοι, αν τύχει και δεχτούν μια πρόταση για να συζητήσουμε μαζί, η κατάθεσή τους, όπως η Κατερίνα Ιβρανά, ναι, ήταν μια κατάθεση που νομίζω άγγιξε πολύ κόσμο, πολλούς θεατές. Ναι, τηλεθέτες. Γιατί βγήκε πάλι το ανθρώπινο στοιχείο εκεί, το έδωσε εσύ προτεραιότητα. Ναι, πέρα από την καριέρα, ναι, ήταν ο προσωπικός της αγώνας. Mm-hmm. Που είναι πολύ δυνατός. Εσύ, Στέλιο μου, ιδανικά ποιους θα ήθελες να έχεις επόμενους καλεσμένους? Να σου πω ονόματα. Ναι, αν έχεις σκεφτεί, είμαι σίγουρη ότι έχεις σκεφτεί. Ακόμα και ανθρώπους που θα ήταν πολύ δύσκολο να τους έχεις στην Κρήτη, στο πλατό σου. Αχ, θέλω πάρα πολύ επιτέλους να καταφέρω να συναντηθώ με τον Νίκο Σταμπολίδη. Ναι. Είναι ένας από τους στόχους και είναι εφικτός γιατί ζει και εργάζεται εδώ στην Κρήτη. Και ας μην έχει μια τραγική ιστορία, η πορεία του είναι όλη μέσα στο φως. Αλλά είναι λίγο ελληνική ταινία. Παιδί της φτώχειας, που όμως τα κατάφερε και έγινε ένας λαμπρός επιστήμονας. Δεν μου έρχονται ονόματα. Κάποιος διάσημος, βρε παιδί μου, από αυτούς που ξέρουν, βλέπουν στις τηλεοράσεις, κάποιος άνθρωπος από το εξωτερικό, μία ηγετική φυσιογνωμία, μία προσωπικότητα. Δεν σου λέω ότι θα το πεις και θα γίνει. Μπορεί να είναι και ένα άπιαστο όνειρο. Θες να μου πεις, ξέρω εγώ, θέλω να είσαι τον Ομπάμα. Ενώ αυτής της κλάσης, αυτής της κατηγορίας. Θα ήθελα να συναντήσω πάρα πολύ το Δήμαρχο Αθηναίων. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει ένα άλλο λόγο. Ο κ. Μπακογιάννης έχει μια άλλη στάση ζωής. Νομίζω που ταιριάζει πάρα πολύ στο καινούριο. Να. Σε ιντριγκάρει. Ναι, πάρα πολύ. Και σκέφτομαι, θα νομίζει κανείς ότι το έχω βίτσιο να βρίσκω ανθρώπους που έχουν μια τραγικότητα στη ζωή τους. Είναι ένα παιδάκι που η τρομοκρατία του στέρισε τον μπαμπά του σε πολύ τρυφερή ηλικία. Δεν το φέρει, έχω την εντύπωση, σαν τραύμα. Το δούλεψαν οικογενειακώς, πατάει στα πόδια του και ονειρεύεται πολλά για το μέλλον. Όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου, δίπλα σου, εδώ στη συνέντευξη, έχεις προσδοκίες ή... Ναι, σχεδιάζω λίγο πολύ και την κουβέντα που θα κάνουμε και θέλω πάρα πολύ να καταφέρω να τον ξεκλειδώσω. Αλλά επειδή πολλά χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ποτέ μια συνέντευξη και με τι διάθεση
για να το πω σε σωστά ελληνικά, σε τι mood έχει έρθει ο καλεσμένος. Οπότε περιμένω να ακούσω κατά πόσο είναι διατεθειμένος να ανοιχτεί. Το παλεύω και το προσπαθώ για να τον χαλαρώσω και να με εμπιστευτεί. Και ελπίζω κάθε φορά είναι ένα στοίχημα να το καταφέρω. Λοιπόν, εγώ σήμερα έχω βάλει ένα άλλο στοίχημα. Για πες. Εσένα, εντάξει, το έχουμε στην κουβέντα. Μας είναι πολύ άνετο, νομίζω. Είτε έχουμε κάμερες, είτε δεν έχουμε, μας είναι πολύ άνετο πράγμα. Υπάρχει ένας τρίτος. Ένα αγόρι που πολύ το αγαπάμε. Που ξεκινήσαμε μαζί του. Δηλαδή, αυτός ξεκίνησε μαζί μας, για να πούμε την αλήθεια. Εμείς ήδη ήμασταν χρόνια στο κουρμπέτι. Που το είδαμε τότε άγουρο αγόρι, με το μουσάκι του το όμορφο, και είπαμε, να, αυτός θα έχει μια λαμπρή πορεία. Έχει κάτι της που μετράει στο φακό. Και την εντύπωση όταν τον είχαμε πρωτοδεί, δεν είχε καν μουσάκι. Δεν θυμάμαι, δεν πειράζει. Το δικό μου στο μυαλό είναι ταυτισμένος με μουσάκι. Θέμος Ρήγας. Τώρα έχει μουσί. Έχει. Λίγο έχει αυτό που έχετε όλοι τώρα. Ναι. Ξέρεις πως τον καμαρώνω που εδρεώθηκε στην τηλεόραση. Και... είναι στον πάγκο του, ετοιμάζεται. Πηγαίνετε να του πείτε ότι ερχόμαστε. Πάμε να του κάνουμε επίσκεψη. Καταρχάς έκανε πρεμιέρα. Δεν πρέπει να του κάνουμε συνέντευξη για την καινούργια του εκπομπή. Δική του εκπομπή, ναι. Take my day. Και του είπα να φέρει, είπε ότι κάνει πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε γιατί είμαστε άχρηστοι. Αυτά μου στο γραφείο, γιατί μας αγαπάει και μας εκτιμά πάρα πολύ. Και του έδωσα challenge. Φέρε κάτι, να το δούμε τουλάχιστον και το δοκιμάσουμε. Γιατί για να το φτιάξουμε δεν. Ο καθένας σε αυτό που μπορεί να κάνει καλά. Πάμε. Πάμε επίσκεψη. Σηκωθείτε. Φύγαμε. Εδώ απέναντι δεν είναι. Ναι, μια πόρτα. Γειτονιά είμαστε. Να σου πω, εμείς θα σου έρθουμε τώρα, αλλά κάνε μια εισαγωγή. Θα κάνω. Σας στο σπίτι σου εσύ. Ναι. Γράφουμε, παιδί μου, τόση ώρα. Μα τόση ώρα γράφουμε, σταματάμε. Φίλοι μου, γεια σας. Θέμος Ρήγας και Bake My Day. Σήμερα δεν θα μαγειρέψουμε. Θα κάνουμε τι. Θα έρθουν δύο πολύ καλοί φίλοι, καλεσμένοι στην εκπομπή μου. Και όχι, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Σε ξένη εκπομπή. Ωραία, πάμε, έλα. Δικιά μου είναι εκπομπή. Στεκόμαστε. Δικιά σου είναι πλάκι μου εκπομπή. Λοιπόν. Με το δεξί, περίμενε. Πίσω από τον πάγκο με το δεξί. Ανδριανή Αγγελιδάκη και Θεός Βεργός. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Καταξιώθηκε. Καλωρίζικη. Ναι, να σε φιλήσω. Κάτσε να το κάνω μασάζ, να το χαλαρώσω. Μήπως θέλεις να έρθουμε στην παραγωγή σου να σε βοηθήσουμε. Να με βοηθήσει τι πράγμα. Καλή χρονιά, Θέμο Ρήγα. Να κάνετε τι. Καλά, μην γυρνά την πλάτη στον άνθρωπο. Τον έχω γραμμένο αυτή τη στιγμή γιατί μιλάω με σένα. Μόλις τελειώσουμε εμείς οι δύο, θα γυρίσω την πλάτη και θα μιλήσω και με τον Ζερβό. Μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω. Είσαι οικοδεσπότης. Οι οικοδεσπότες προσπαθούν να αγκαλιάσουν όλο το κοινό. Δεν έχει μάθει θέλω. Ακόμα αυτά. Είμαστε στον αέρα. Αγκαλιάζουμε αυτούς που συμπαθούμε. Ναι, παιδιά, περάστε. Όλα καλά. Να κι άλλοι. Όποιος θέλει, παιδιά, όποιος έχει υποχρεώσει, θέλει να πει κάτι, να βγάλει ένα διάγγελμα, να μιλήσει σήμερα για τα όνειρά του. Δεν ξέρω, εδώ. Τι κάνεις. Στην εκπομπή μου, όλα. Στην εκπομπή σου. Καταρχάς, τι εκπομπή είναι αυτή, θέλω να μου εξηγήσεις. Εκπομπάρα. Εκπομπάρα θα εξελιχθεί, είμαι σίγουρη. Bake My Day. Bake My Day είναι εκπομπή ζαχαροπλαστικής. Το όνομα το σκέφτηκα εγώ με βοήθεια. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Να το σκεφτώ με βοήθεια. Έτσι και το μυαλό τη Γρανά γιατί άλλο του έδωσε το θέμα. Ήταν ο πολύ καλό μου φίλο και καλύτερο ζαχαροπλάστη Ελλάδο, ο Σπύρο Πακεδετάκη, με τον οποίο του είπα ότι θέλω να κάνω εκπομπή. Ετοίμαζα όλο αυτό το σκηνικό και θέλω να βρούμε όνομα. Και κάτσαμε μαζί και βοήθησε το όνομα. Το όνομα το βρήκε. Ναι. Το πλατό. Καταπληκτικό το πλατουδάκι, σαν να το πούμε, μέσα στην Περσινάδα. Ηρωνία, ηρωνία, ε. Όχι, κουζινάρα είναι. Πάρα πολύ. Ευάερο, ευήλιο, εδώ ηρωνία. Βλέπω. Και να, εκεί. Να, τα λιβάδια. Πού βρίσκεσαι, σε ποιο μήκο και πλάτο του. Τι είναι. Αμυγδαλιέ είναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Σου κάνει αυτό για Αμυγδαλιά. Γεωπονία. Για μύρισε λίγο να δούμε. Οξυγόνο, καθαρό αέρα. Κάνα γλυκό δεν έχει φέρει. Αυτό κάτι. Σκεφτόμουν. Ναι, γλυκό. Δεν είναι εκπομπή ζαχαροπλαστική. Η εκπομπή δεν σου. Δεν ήρθαμε εδώ για μαγείρεμα. Ήρθαμε εδώ για να κουβεντιάσουμε. Δεν είναι για μαγείρεμα. Λοιπόν, θα μπορούσα να φέρω γλυκά, αλλά και να τα κάνετε τι, αφού άλλο πάει και ψωνίζετε. Η Ανδριανή πάει και παίρνει λουκουμάδες στη γιορτή της. Πηγαίνει. Του Αγίου σε Ανδρέα άλλα... δίνουμε λουκουμάδες, κερνάμε. Είναι το έθιμο, είναι παράδοση, είναι ο τρυπιοτηγανάς. Αλλιώς τρυπάει το τηγάνι. Αλήθεια. Ναι. Με κατηγορείς δηλαδή. Τώρα που έχεις τόση ώρα ή. Πρέπει να τα ξέρεις. Άκου εκεί, του κάνω πρόσκληση να του κάνω promotion της εκπομπής στην εκπομπή. Και σε προσβάλλει. Με φέρνει εδώ και με πάρε για κάτι πλανάκι εδώ. Να δω τι φρόνη θα κάνει. Πάρε και λέω κι άλλη. Λοιπόν, δεν έφερα γλυκό γιατί δεν έχω δει ποτέ να έρθει στο μαγαζί να ψωνίσει ένα γλυκό με τα χεράκια του. Οπότε δεν έφερα και εγώ γλυκό εδώ. Μην σε ρωτήσω κάτι, πού κοιτά. Εδώ, κάτι. Το λαμπάκι.
Μα είναι δυνατόν να είναι δίπλα ο Στέλιος και παραδίπλα σου εγώ και να κοιτάς το λαμπάκι αντί να κοιτάς εμάς. Στον κόσμο μιλάω. Ειδήσεις, παιδί μου, λες τον καιρό. Έχει ζαλιστεί που έχει την εκπομπή του, δεν άκουσες πώς το λέει. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ποιους, εσάς τους δύο. Και γιατί κοιτάς. Εσάς τους δύο. Δεν με τρελάνε τις δύο. Στοπ τώρα, στοπ. Εδώ δεν σε τρελάνε με τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχετε προσφέρει. Σε μένα γενικά και τη βοήθεια και τη μεγάλη. Σταματήστε τα λίγο. Περίμενα μια ζωή. Σας έχω φέρει δώρα. Σας έχω φέρει δώρα να σας ευχαριστήσω. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το Στέλιο. Σοβαρά σου μιλάω τώρα. Έχω φέρει πολύ ωραία δώρα, θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Έλα από το σπίτι. Βάζω στοίχημα, θα κάνει βλακεία. Δεν κάνω εγώ ποτέ βλακεία. Είμαι πολύ σοβαρός. Λοιπόν, βλέπεις, ε. Ξεκινήσουμε. Αυτό εδώ δεν μπορώ να δείξω η εταιρεία. Είναι ένα φοβερό, μια φοβερή βαφή η οποία βάφει τα μαλλιά. Είναι, τη χρησιμοποιείς εσύ. Δεν τα βάφω. Να τα βάψει, είναι σαν τον Άι Βασίλη. Λοιπόν, όχι, εγώ περίμενα να μου δώσει εισιτήρια να πάμε να κάνουμε εμφύτευση μαλλιών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα βάψει τα μαλάκια σου, να φαίνεσαι λίγο νεότερο και αυτό είναι και σαμπουάν μετά να βάζει να μην φύγει το χρώμα. Να φαίνεται και η εταιρεία. Μετά πήγα σε μια μεγάλη εταιρεία και λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τίποτα. Και του λέω: έχω έναν φίλο ο οποίο θέλω να του κάνω δώρο μια κρέμα επειδή είναι peeling. Και μου λέει: θέλω να δω φωτογραφία. Ναι. Δεν κοιτάω, μου τρώνε και μου λέει: φίλε, εσύ θες στόκο, μου λέει για να καλυφθούν αυτά. Δεν σώζεται με τίποτα. Ναι, σου πήρα και ένα στόκο. Και έφερα και μια σπατουλίτσα να. Έχει δουλέψει τελικά. Ναι, είναι να... πολύ εμπνευσμένο. Έχω και την τιμή. Τα καλύτερα να, δώρα για την καινούργια χρονιά. Ξοδεύτηκα. Θέλω να τα δουλέψει, γιατί εγώ να σου αγαπώ και νοιάζομαι για σένα. Δεν είναι να τα δουλέψει, είναι μαρέγκα να δουλέψει. Δεν σε κολακεύει αυτό το πλάνο. Μη σκυβεί, φαίνεται τριχόπτωση και αρχέ. Φαλάκρας. Τριχόπτωση έχεις εσύ, φίλε μου. Λοιπόν, εγώ είμαι μια χαρά. Και εγώ φεύγω. Κάτσε εδώ που κάνεις. Να είστε καλά, πολύ χάρηκα. Αυτή η ευρωπροσύνη. Στη φίλη μου την Αδριανή, σας έχω φέρει. Βλακεία θα είναι τώρα. Σόρουχα. Αλήθεια! Ναι. Βλακίες λες, δεν γίνεται να μου τις φέρει. Τι εσόρουχο είναι αυτό, Λένα. Τόσο μικρό που είναι φοράει εκεί μέσα. Δεν μπορώ από την εταιρεία. Γιατί είναι... μωρέ, τι εσόρουχο φοράω δηλαδή. Πρέπει να φοράς σεμνά. Κατάρτι. Μπαμπακερά. Κατάρτι λέει, όχι πανί. Τον αγαπώ. Είναι... Να σου πω στην εκπομπή, μιλάς ή κάνεις μόνο. Γιατί δεν σου πρότεινα μόνο να κάνεις. Και κάνω και μιλάω. Έχω τελειώσει πολλά χρόνια το σχολείο, αρχίζω ξεχνάω. Είναι στόρκο, θέλω να σου πω. Θα το δείξω τον κόσμο. Όχι, το... βέβαια. Πας καλά που θα δείξω το. Τι είναι βρακί. Βρακί είναι, τι σου πήρα. Αλλά δεν είναι για σένα. Είναι θα για το δω. Δύο λεπτά. Είναι για το Μάνο, ψαρούκλα, έλα. Σιγά με δείξω εγώ στην τηλεόραση του. Τα ξένα τα βρακιά. Καλά. Σου έφερα εσόρχο, αλλά επειδή είσαι παντρεμένη και τον αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα σου, πήρα δώρο για τον άντρα σου. Θέλω να το δείξεις. Θέλω να το δείξω εγώ. Όχι, δεν το δείχνω. Είναι προσωπικά δεδομένα. Να το δείξω εγώ. Όχι, παιδιά, δεν θέλω να κάνει εικόνες ο κόσμος. Σας παρακαλώ. Αυτά είναι προσωπικά. Μην το δείξεις. Σας πήρα τρία μικρά δωράκια να σας ευχαριστήσω. Το στόχο να το κλείνει καλά. Βέβαια, γιατί του ζερβού του έκανε. 1, 2, 3, 4. Ναι, αλλά είμαι και ένας άνθρωπος, έχω παραπάνω. Και είναι και ξένο. Δώρο. Τι και ξένο. Ήταν χαριτωμένο όμως. Ότι και καλά είναι πετυχημένο το αστείο. Ήτανε. Θα έπρεπε να ανοίξει τον κόσμο, να δει ο κόσμος το δώρο που σου πήρα. Στην εκπομπή ξαναρωτάω, μιλάς. Ναι. Μιλάω. Μιλάω, ναι. Μιλάς. Εντάξει, αυτά που λέω δεν είναι πάντα πετυχημένα. Δεν έχω προλάβει να σε δω. Αλήθεια, εγώ είμαι ειλικρινής, ναι. Δεν θα πω ψέματα. Αλλά τώρα να που θα τελειώσουμε, θα πάω αμέσως να σε δω. Πώς αισθάνεσαι που δεν σε βλέπουν ούτε καν οι συναδελφοί σου. Με βλέπει μάλλον στην Αθήνα, ρε φίλε. Και είναι περήφανη. Να σου πω κάτι. Γιατί αποφάσισες να κάνεις. Και μου κάνουν και κοινοποιήσεις οι φίλοι μου. Ήταν ανάγκη να. Γυρών, καλοχορηγούμενε θα κάνει. Ήταν ανάγκη να εμπλέξουμε ολόκληρο κανάλι για να σε βλέπει μάνα σου. Λοιπόν, τη μάνα μου την αγαπώ. Και κάνω τα πάντα για μένα. Να μην βάλει το τραγούδι. Κάνω τα πάντα για να βρει από την Αθήνα, θέλω να σου πω. Εσύ είναι η μάνα σου, ούτε που ξέρει πώς λέγονται οι εκπομπές που κάνεις. Ναι. Ναι, κοίταξε, αλλάζει κάθε τρεις και λίγο άλλωστε, οπότε έχουμε μπερδευτεί κι εμείς. Και θέλω τώρα να σου ρωτήσω κάτι. Εγώ έπρεπε να ρωτήσω. Όχι, εγώ θα ρωτήσω γιατί μου έχει κάνει το μεροκάμα. Την Ανδριανή και σένα. Λοιπόν, πριν από 8 χρόνια που ξεκινήσαμε πρώτη φορά το καλό μεσημέρι. Πριν από 8 χρόνια. Είναι τόσα χρόνια. Είμαι 8 χρόνια εδώ. Έχω χάσει το μέλλον. Θα πρέπει να ήμουν και εγώ στο διαφημιστικό σποτ 29 χρόνια στο κανάλι. Δεν με σκεφτήκατε καν, δεν πειράζει. Δεν έχουμε κάνει σποτ, παιδί μου. Το τρέιλερ. Γιατί εμείς τα επιμελούμαστε αυτά. Αυτό πώς. Ρεπορτάζ ήταν. Λοιπόν, όλα αυτά που φτιάξατε, πώς τα λέγονται. Έπρεπε να είμαι και εγώ μέσα, γιατί έχω αρχίσει και σε λίγο θα κλείσω δεκαετία. Να πας να το πεις στα παιδιά στο δελτίο. Ναι, για πες, τι θέλεις να δώσουμε κι άλλο. Δεν πω τίποτα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Να πεις στον αέρα, μάλλον, στον κόσμο, ναι, εσύ και ο Στέλιος.
ότι δεν είχατε κάνει πρόταση σε μένα. Κάνατε πρόταση στο Γιάννη, το Μάργαρη και φάγατε χιλόπιτα και πήρατε μένα στο καλό μεσημέρι. Κάναμε προτάσει σε πολύ κόσμο. Θέλω να το παραδεχτείτε. Ναι, ναι, το λέμε. Ωραία. Κάναμε προτάσει σε πολύ κόσμο. Ωραία. Πες τέλειο μου. Και συνέχισε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Μάργαρη, ήταν και άλλοι πολύ περισσότεροι. Οι άλλοι δεν σκάνε καθόλου. Σα άρεσε είσαι. Μόνο ο Μάργαρη που ήταν μορφωνιό του Γκουγκλεντέ, ο οποίο δεν μπορούσε. Φάγατε άκυρο. Γιάννη, δεν ισχύει αυτό που λες. Ο Γιάννης είναι πολύ καλό παιδί καταρχάς. Και επαγγελματίας. Και δεν αρκεί το ότι είναι όμορφο. Ο Γιάννης είναι φίλος μου. Και ο άνθρωπος. Γιατί είμαστε είναι εχθρός μας. Φίλος μας. Και ο άνθρωπος δεν μας είπε όχι ποτέ. Κάναμε εξάλλου με το Γιάννη αρκετές εκπομπές. Δεν ταυτιζόντουσαν οι χρόνοι μας. Είμαστε σε άλλα σύμπαντα. Εσύ μπορούσες. Και σούφεξε ρίγα. Έτσι λέμε τα δικαιολόγητα. Δεν ταυτίζονται οι χρόνοι μας. Θα το λέω και εγώ αυτό. Εσύ δεν νιώθεις γνώμων που ο Μάργαρης δεν μπορούσε και έτσι είχες εσύ την ευκαιρία να ξεφυγήσεις σαν μπουμπούκι. Νιώθω πάρα πολύ. Και να αντέξουμε μαζί σου τόσα χρόνια. Να σε ρωτήσω τώρα. Ό,τι θέλεις. Ξεκινώντας αυτή την καινούργια εκπομπή, εκτός από τη μαμά σου που σε βλέπει, σκοπεύεις να διευρύνεις το τηλεοπτικό κοινό και να φτάσεις κάποια στιγμή στη θέση να πεις «Σε φαγάκι, Πετρετζίκη»? Σε φαγάκι, κοίτα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να. Να συγκριθείς μαζί του. Να συγκριθώ μαζί μου, γιατί είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Πού να συγκριθείς μαζί του. Ναι, έχει πιο πολλά μαλλιά από μένα, είναι πιο ψηλός. Εγώ γιατί δεν έχω popcorn, θέλω να μου πείτε. Και μία καρέκλα να κάτσω να σας βλέπω. Έχει σίγουρα και πιο πολλά λεφτά από μένα. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να συγκριθώ μαζί του. Δεν έχει σημασία το χρήμα. Εσύ που το ξέρεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Παιδιά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ωραία, ο Άκης ξέρουμε τι κάνει. Εσύ, Χριστιανέ μου, τι κάνεις στην εκπομπή. Ο Άκης κάνει πράγματα που εγώ μετά θα τα δω και θα τα κάνω και θα τα φτιάξω και θα τα φάω. Mm. Εσύ μου έλεγες, μου πουλούσες μουρού στο γραφείο, ότι αυτά που κάνουμε εμείς είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν σου πουλάγα καμία μούρη. Το κόνσεπτ ήταν να δείξουμε στον κόσμο πώς πραγματικά γίνεται η ζαχαροπλαστική. Δηλαδή. Εσύ από τηλεόραση θα μάθεις πώς γίνεται. Γίνεται λίγο στο μαράκι. Μου καθόσουν εδώ στον τραμ και έβγαζε διάγγελμα. Μίλα τώρα να σε βλέπουν, αλλά κοίτα από εδώ. Δεν με κουμπλάρεις εμένα, Αγγελιδάκη. Σε κουμπλάρω. Λοιπόν, σου δίνω μαθήματα σωστής τηλεοπτικής παρουσίας. Λοιπόν. Κάτι το σκεφτώ, θέλω να πω γιατί το ξέχασα. Που σου έλεγα ότι είναι δύσκολα. Δεν θέλει να φάει τον Άκη. Όχι, είχαμε αλλάξει κουβέντα. Δεν θέλω να φάμε τον Άκη. Ο Άκης είναι μια χαράκι που κάθεται. Δεν τρώει. Άλλη ερώτηση, παιδί μου, σου. Δεν τρώγεται κιόλα τέλειο δρεβέ. Περίμενα τώρα εσύ. Λοιπόν, άκουσα με αγγελιδάκι. Πώς μιλάει στι παρουσιαστέ. Λοιπόν, έλεγε μετά ότι. Είσαι ανόητο. Βγάλε τη σπάτυλα από την κεραμική. Δεν μπορεί να ξύσει την κεραμική, παιδί μου. Δεν το είδε κανεί. Λοιπόν, άκουσε με αγγελιά. Συγκεντρωθείτε λίγο. Απάντησε μου σε αυτό που σε ρώτησα. Θα κάνει και καμία συνταγή που θα μπορούμε να την κάνουμε. Μην μιλάς. Αυτό ρώτησε. Ναι, αυτό δεν με ενδιαφέρει να κάνω συνταγέ να μπορεί να την κάνει η Αγγελιδάκη και ο Ζερβός. Γιατί, πρώτα απ' όλα. Υποτιμητικά. Δεν το είπα καθόλου υποτιμητικά, ρε παιδιά. Υποτιμητικά. Υπάρχουν πάρα πολλέ εκπομπέ οι οποίε μαθαίνουν στον κόσμο πώ να κάνουν πανεύκολα γλυκά με τρία υλικά. Το κάνω κι εγώ αυτό. Τώρα κάναμε μια άλλη εκπομπή η οποία. Έλα ρε, στο καλό μεσημέρι κάνει απλά πράγματα, κανονικά, ανθρώπινα. Στο καλό μεσημέρι με την Ιωάννα Μαλέσκου κάνουμε πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας σπίτι. Ναι, μπορούμε να ταυτιστούμε. Μπράβο. Οι άνθρωποι, οι καθημερινοί, οι απλοί. Μπράβο, κάνουμε κάτι πολύ χαλαρό και πολύ στο αρεστό στον κόσμο. Στο Bake My Day, μάνα μου, τι στο κάνεις. Στο Bake Day, μάνα σου, τι κάνουμε. Μανούλα μου που λέμε. Φτιάχνουμε γλυκά τα οποία είναι δύσκολα. Θέλουμε να δείξουμε την πραγματική ζαχαροπλαστική στον κόσμο. Χωρίς να τους λέμε. Τέχνη. Ηρωνεύεται, δεν πειράζει. Μία λοιπόν, ερώτηση. Φάνηκε ηρωνία εμένα στο πρόσωπό μου. Όχι. Δεν ξέρω αν λέγεται τέχνη Αγγελιδάκη αυτό το πράγμα. Αλλά θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο, ξαναλέω, με έχει διακόψει 15.000 φορές, πώς γίνεται η ζαχαροπλαστική. Για να είναι ζωηρή η συζήτηση, διακόπτουμε. Εντάξει, με παγιωτρόνιο, μόνο σε λίγο. Λοιπόν, τι τραβάμε εμείς στις ζαχαροπλάστες για να παρουσιάσουμε. Όταν κάνετε. Για να παρουσιάσουμε, πάμε με διακοπτή. Ένα γλυκό. Δεν είναι όλα εύκολα. Δεν γίνεται όλα εύκολα. Έχουμε παρουσιάσει στον κόσμο ότι είναι εύκολα. Δεν πειράζει, μωρέ. Δηλαδή, εδώ βγαίνει από τον έχεις... πόνο ότι η ζαχαροπλαστική είναι δύσκολη. Δεν έχω λεφτά να πάω σε ψυχολόγο και τα λέω στην κάμερα. Και ότι η καλύτερη μου είναι αυτή που φτιάχνει εσύ και όχι αυτή που φτιάχνω εγώ. Μωρέ, και εσύ καλή μου κάνει. Καλύτερη. Εγώ θα του πω και δύο κουβέντε παραπάνω. Τι κάνει το κάθε υλικό, γιατί, πώ. Και οτιδήποτε άλλο. Όλες οι συνταγές ζαχαροπλαστικής είναι δύσκολες, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν και δύσκολες και εύκολες. Ο κόσμος όμως τον έχουμε φλωμώσει με εύκολες συνταγές. Εγώ θα δείξω κάτι δύσκολο. Να σου πω λίγο κάτι τώρα. Αυτό που κάθεσαι και γυρνάς και κοιτάς την κάμερα και μιλάς. Τώρα το έμαθες. Το. Σου ήρθε δηλαδή από φυσικό σου. Α, εισηγητήρι. Τι λέμε τέτοιες λέξεις τηλεόραση. Ναι, θα με κόψουνε, πες τώρα. Πες, πάμε. Όταν δηλαδή, κοιτιέσαι, όταν κοιτάζεις τώρα προς την κάμερα και βλέπεις δίπλα και το μόνιτορ, ότι σε δείχνει, πώς νιώθεις? Ωραία.
Παθαίνεις ταραχή, ταχυπαλμία και θες να κοιτάς την κάμερα και να κάνεις τέτοια. Όχι, αν πάθει ένα ταραχή, δεν το θα σκύβα. Πες μου τι σου λένε οι δικοί σου άνθρωποι, η μαμά σου που σε βλέπει, η Λένα. Η γη σου. Ναι, η γη μου είναι πολύ περήφανη. Πάνε σχολείο και λένε ο μπαμπάς μου βγαίνει στην τηλεόραση. Και είναι και στο YouTube και τέτοια. Λένε ότι έχω Και κανάλι! Το ξεχάσαμε αυτό και καναλάρχης! Και κανάλι. Λένε ότι έχω και Ντουκάτι μεγάλη μηχανή, το περηφανεύονται για αυτό η γη μου, θέλω να σου πω. Αγόρια, εντάξει. Αγόρια. Ναι. Η γυναίκα μου και αυτή νομίζω ότι της αρέσει αυτό που κάνω, φαντάζομαι. Νομίζω ότι οι μανάδες πιο πολύ, και οι θείες είναι αυτές που κάνουν τον τόρο, μωρέ. Ωραία, ο ανιψιός, ο γιος μαγειρεύει, βγαίνει στην τηλεόραση. Εντάξει, ναι, αυτές το κάνουν τώρα και είναι θολωμένες από αγάπη. Αν τα κάνεις καλά ή άμα δεν τα κάνεις. Σαν τις αγκυρωά με βλέπουν, έχουν θολώσει. Είναι ένα και το αυτό, ναι. Λένε, αχ, ο Θεός μας. Ό,τι και να κάνεις, καλό είναι. Έτσι είναι, αλήθεια. Πες, κάτι να πεις. Όχι, γιατί ακούω κάτι. Τον καμαρώνω. Κι εγώ σας καμαρώνω. Θέλω να πω ότι μετά από 8 χρόνια είμαι πολύ περήφανος που έχω καταφέρει τελικά μια δικιά μου εκπομπή. Δεν είναι δικιά μου. Έχουν βοηθήσει άπειροι για αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι ομαδική τηλεόραση, λες, την παρουσιάζεις. Από εσάς που με βγάλατε από την αφάνεια και ξεκινήσαμε το καλό μεσημέρι. Μετά είναι τα παιδιά πίσω από τις κάμερες με τα καλά πλάνα που κάνουν, που με βοηθάνε εδώ πέρα. Από πάνω η Κοκοσάλη που με ανέχεται τόσα χρόνια. Μετά η Ιωάννα Μαλέσκου που βοήθησε και αυτή πάρα πολύ στην. Στον αφανό, ρε παιδί μου, δεξιά-αριστερά, με τις προβολές. Έγινες επιτέλους γνωστός, συγγνώμη. Ναι. Οπότε έχουν βάλει πάρα πολύ το χεράκι τους, παιδί μου, για να φτάσουν. Έτσι είναι στη ζωή. Το ένα πράγμα βοηθάει το άλλο ακόμα και χωρίς να το καταλαβαίνει. Ήτανε απολαυστικό που συνυπήρξα έστω και για λίγο μαζί σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση που πήρα πριν από κάποια χρόνια να σταματήσω να συνυπάρχω μαζί σας τηλεοπτικά. Αυτό που γίνεται είναι ένα κομφούζο, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ αυτό δύσκολο. Το τέλος, τα μιλάει, ευχαριστούμε όλα, πάρα πολύ. Δείχνεις. Καλή επιτυχία. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Να σε ευχαριστιόμαστε στις ωραίες συνεντεύξεις. Θα πιάσω και αυτόν την πλατίτσα λίγο που αγαπιόμαστε. Χτύπα τον να ρευτεί. Να φάμε και τίποτα να δούμε τι κάνεις τέλος πάντων. Γιατί καλή θεωρία Θεμάκο μου, αλλά εγώ για να πιστώ και για να σε πιστέψω και για να σε προωθήσω παραπάνω, θέλω να βιώσω την εμπειρία της ζαχαροπλαστικής σου. Δεν σε κόβω να πω πολλά γλυκά. Άσε με τώρα, μαζεύομαι λίγο γιατί είναι δύσκολο, κύριε. Λοιπόν. Καλό βράδυ. Πείτε καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πριν πούμε καλό βράδυ. Τι πριν πούμε καλό βράδυ, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Εσύ κάνεις το κομμάτι. Λοιπόν, άκουσα λίγο. Πριν πούμε καλό βράδυ, θέλω να έρθεις στην εκπομπή να μαγειρέψουμε. Ναι. Να αυτά, ναι, το είπες επειδή σε κάλεσα εγώ τώρα. Στο έχω πει και εγώ πριν. Τα έχουμε πει. Γεια σα, έχει πει ναι. Okay, ωραία. Να πάμε. Εγώ δεν θα πάω, του έχω δώσει απάντηση. Εσύ το θέλω να ακούσεις. Αλλά επειδή είμαστε μπροστά στις κάμερες, δεν θα ακούσεις τώρα. Καλά, αστειεύουμε. Θα έρθεις. Θα το σκεφτούμε και θα σου απαντήσουμε. Αφού μας κάνεις ό,τι θες. Λοιπόν, καληνύχτησα. Άντε. Σε λάθος κάμερα μιλάς τόση ώρα. Δεν μιλάς σε λάθος κάμερα, κοίτα η κάμερα. Σαν το γύλο. Έτσι. Σε μία κάμερα και τα τρία μας. Καλό βράδυ. Να έχετε έτσι πάντα δίπλα σας ανθρώπους που σας ανεβάζουν την πίεση. Που αγαπιούνται. Που αγαπιούνται όμως κατά τα άλλα. Και να κυνηγάτε τα όνειρά σας όπως ο μικρός Θέμος. Πού να το ξέρεις. Δεν το ξέρα. Τα φιλιά μου. Φιλιά μου. Αντίο. Και τα δικά σου στείλε. Γεια σας. Γεια σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.